Είμαστε με τον Κωνσταντίνο Καρατόλιο, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με το συνδυασμό μπροστά του Παναγιώτη Χριστόφα. Κύριε Καρατόλιο, έχετε μια ενεργό συνδικαλιστική δράση όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ωστόσο, είναι πρώτη φορά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτό το βήμα? Σαν πατέρας δύο παιδιών, πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω ότι στο πολυοδομικό συγκρότημα της Μυτιλίνης υπάρχει μόνο μία πιστοποιημένη παιδική χαρά. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω ότι δεν υπάρχουν χώροι άθλησης για τα μικρά παιδιά. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω ότι το κολυμβητήριο έχει βαλτώσει. Εκνευρίζομαι πραγματικά όταν βλέπω την έλλειψη καθαριότητας στην πόλη. Καταλαβαίνω το πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών και τα προβλήματα που έχουμε στους παιδικούς σταθμούς, που δεν επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό σε νέες μητέρες το να εργαστούν. Βλέπω το πόσο μεγάλη ανεργία υπάρχει στο Βόρειο Αιγαίο και ταυτόχρονα βλέπω έναν Δήμο ο οποίος δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να φέρει ανάπτυξη στον τόπο. Έχουμε δύο αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν αυτή τη στιγμή σε αυτό το τομέα. Βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο να φέρουμε νέα έργα στον τόπο μας. Και ξέρετε, τα νέα έργα δεν είναι μονάχα. Είναι υποδομή, είναι ανάπτυξη, είναι θέσεις εργασίας, είναι χρήματα τα οποία θα πέσουν στον τόπο μας. Και ξέρετε, όταν τα βλέπει κανείς όλα αυτά, έχει δύο δρόμους νομίζω μπροστά του. Ένας είναι το να κάτσει στην άκρη και να γκρινιάζει. Ο δεύτερος είναι να μπει μπροστά και να πει ότι ενεργητικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Η εμπειρία μου από τους τομείς με τους οποίους έχω ασχοληθεί μέχρι τώρα, η εμπειρία μου από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, η εμπειρία μου από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη θέση του Ερετού σε περιουσιακά συμβούλια, μου δείχνει ότι πραγματικά αν μπεις μπροστά και αν το επιδιώξεις ενεργά, μπορούν να βρεθούν λύσεις σε πράγματα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μόνο ένα μικρό παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα των σχολικών καθαριστριών, το οποίο μας απασχόλησε το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου ο Δήμος ουσιαστικά ενέκρινε 6 μόνο αρχικά από τις 16 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου, με το δικαιολογητικό ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τις υπόλοιπες. Και βλέπουμε όμως ότι πραγματικά μετά από ενέργειες, μετά από πίεση, μετά και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών που βγήκε μπροστά και έκανε τις ενέργειες που χρειαζόντουσαν, βλέπουμε ότι το ζήτημα λύθηκε. Ότι τελικά ο Δήμος ανακάλυψε κονδύλια και κατάφερε έστω από τον Νοέμβρη να απασχολήσει 16 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου, όπως έγινε και πέρσι. Γιατί επιλέξατε να είστε συνοδοιπόρος με τον Παναγιώτη Χριστόφα? Ξέρετε, ο Παναγιώτης Χριστόφας έχει έναν συνδυασμό που είναι δύσκολο να τον βρεις. Είναι νέος άνθρωπος, με φρέσκες ιδέες, ορεξάτος, αλλά ταυτόχρονα είναι έμπειρος αυτοδιοικητικός, γνωρίζει το ζήτημα των έργων από το επάγγελμά του, επίσης ξέρει να ακούει τους συνεργάτες του και ξέρει και να παίρνει αποφάσεις όταν έρχεται η ώρα. Το ένα ζήτημα είναι ο επικεφαλής συνδυασμού, το δεύτερο ζήτημα είναι ο ίδιος ο συνδυασμός. Και εδώ θα σας πω τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει ο Παναγιώτης Χριστόφας. Νομίζω ότι στο τι έχει κάνει έχει φτιάξει μια ομάδα που αποτελείται από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι στα αυτοδιοικητικά, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν αναλάβει τέτοιες θέσεις και ήταν πολύ πετυχημένοι στα πόστα τους. Και αυτούς τους έχει πλαισιώσει με μια πλειάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς μορφωμένοι, με όρεξη για δουλειά, οι οποίοι νομίζω ότι είναι το υλικό αυτό που μπορεί να ταρακουνήσει τα νερά τα οποία λιμνάζουν στο Δήμο μας. Και αυτό που δεν έχει κάνει είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει φθαρμένα υλικά. Έχουμε εδώ πέρα δυστυχώς το παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι έλαμψαν δια της απουσίας του έργου τους στην προηγούμενη αρχή και αυτή τη στιγμή προσπαθούν, μπαίνοντας σε ένα καινούριο ψηφοδέλτιο, να αναβαπτιστούν και να βγουν καθαροί και να μας πούνε ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά και θα είμαστε πετυχημένοι. Νομίζω ότι όσο η ιστορία μπορεί να προδιαγράψει το μέλλον, δείχνει ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά με μια τέτοια ομάδα. Επίσης, αυτό που δεν έκανε βέβαια είναι ότι δεν έχει από πίσω του κάποιον βουλευτή ο οποίος να παίρνει τηλέφωνα και να πιέζει για να κάνει ψηφοδέλτιο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πιστώσουμε στον Παναγιώτη. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις εκείνες που εσείς βάζετε σε προτεραιότητα?
εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσε να πει κανείς. Επιτρέψτε μου να περιοριστώ μονάχα σε έναν τομέα, στον τομέα της εκπαίδευσης, τον οποίο τον γνωρίζω καλύτερα, τόσο γιατί είμαι εκπαιδευτικός, είμαι διευθυντής στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και γιατί έχω ασχοληθεί πολύ ενεργά με τα ζητήματα της εκπαίδευσης μέσα από τις διάφορες θέσεις στα σωματεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την επόμενη Δημοτική Αρχή το ζήτημα της σχολικής στέγης. Να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε την κατάρρευση της οροφής του Μουσικού Σχολείου. Αν δεν το γνωρίζετε, να σας ενημερώσω ότι σε πολλά σχολεία οι μαθητές μας κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Ακόμη και απλά πράγματα δεν έχουμε καταφέρει να τα λύσουμε. Δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε το ζήτημα με τα λεξικέραυνα. Δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε το ζήτημα των σεισμικών μελετών των σχολείων που δεν έχουν γίνει πουθενά. Και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ούτε Κασάνδρα, αλλά το Γενάρη στο σεισμό που είχαμε, σχολεία στη Δυτική Λέσβο παρουσίασαν πολύ σημαντικά προβλήματα. Και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσει ένα δυνατό σεισμό. Είναι καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να τρέχεις εκ των υστέρων σε αυτά. Νομίζω ότι για όλα αυτά, και χαίρομαι πάρα πολύ που το πρόγραμμα του συνδυασμού μπροστά του Παναγιώτη Χριστόφα τα έχει αυτά μέσα, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στα ζητήματα της σχολικής στέγης και της εκπαίδευσης γενικότερα. Και επιτρέψτε μου να πω και άλλο ένα πράγμα. Ξέρετε, το ζήτημα της εκπαίδευσης το αντιμετωπίζουμε συνήθως μέσα από το πρίσμα των σχολείων. Υπάρχουν ωστόσο και πράγματα, θα σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα σε αυτό, στα οποία μπορούν πραγματικά να γίνουν αναπτυξιακά πράγματα μέσα από εκεί. Σας λέω μία από τις πολλές ιδέες που υπάρχουν, το να προσπαθήσουμε ο Δήμος Μυτιλίνης να προσελκύσει συνέδρια, τη διοργάνωση συνεδρίων. Έχω μία ανάλογη εμπειρία από διοργάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα αφήσω στην άκρη του εξωτερικού, γιατί μπορεί να είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα. Όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτό που κάνει, για παράδειγμα, το Ηράκλειο, αυτό που κάνει η Λάρισα, που φέρνει, έχει ένα ετήσιο μεγάλο συνέδριο και φέρνει μια σειρά από άλλα συνέδρια στην πόλη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε και στη Μυτιλίνη. Και ξέρετε, αυτό έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Τα συνέδρια αυτά γίνονται συνήθως την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, μια εποχή που για μας τουριστικά είναι ιδιαίτερα προβληματική. Επίσης, ο συνεδριακός τουρισμός είναι ταχείως αναπτυσσόμενος, είναι πρώτος ή δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, σε ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, και εκεί μπορούμε πραγματικά να πάρουμε θέση. Και τέλος, θα μας δώσει συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τους εισακταίους. Το έχουμε ανάγκη και μας έχει ανάγκη. Νομίζω ότι οι συνέργειες με το Πανεπιστήμιο μπορούν να ωφελήσουν τόσο το Δήμο όσο και το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Τέτοιες ιδέες προφανώς υπάρχουν πολλές. Σας είπα μία για χάρη συντομίας. Πόσο σημαντική ή μάλλον πόσο κομβική είναι η εκπαίδευση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των ατόμων που αποτελούν την κοινωνία μας? Ο κόσμος συνήθως έχει στο μυαλό του ότι η εκπαίδευση είναι η απόκτηση πτυχίων και τεχνικών δυνατοτήτων. Προφανώς χρειαζόμαστε και τις τεχνικές δυνατότητες, αλλά η εκπαίδευση παρέχει πολύ περισσότερα από αυτό. Παρέχει μια ανάπτυξη ολόκληρη στο άτομο, και αυτό είναι ο στόχος έτσι κι αλλιώς των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων. Νομίζω ότι πραγματικά η κοινωνία μπορεί να επωφεληθεί πολύ σημαντικά δίνοντας βάρος στην εκπαίδευση, να επωφεληθεί σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα το πώς αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον, σε θέματα με ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, σε θέματα και οικονομικά, γιατί κακά τα ψέματα ένα εργατικό δυναμικό το οποίο να είναι καταρτισμένο μπορεί να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ένα ανειδίκευτο προσωπικό. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος μας δυστυχώς είναι ένας από τους ελάχιστους πανελλαδικά ο οποίος δεν έχει καταφέρει καν να πάρει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης διαβίου εκπαίδευσης. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανατραπεί, πρέπει να το αλλάξουμε στο Δήμο μας, πρέπει να το δούμε με διαφορετικό μάτι. Γιατί να εμπιστευτούν οι ψηφοφόροι την ψήφο τους σε εσάς? Όπως σας είπα και πριν, νομίζω ότι τα ύδατα έχουν λιμνάσει για πάρα πολύ καιρό στο Δήμο Μυτιλίνης και νομίζω ότι η πόλη και τα χωριά μας χρειάζονται ένα δυνατό ταρακούνημα. Και νομίζω ότι αυτό το ταρακούνημα μπορεί και πρέπει να έρθει από νέους ανθρώπους οι οποίοι θα εμπλακούν ενεργά
στην αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ερώτημα δεν είναι μονάχα προσωπικό, αλλά απευθύνεται συνολικά στο συνδυασμό. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ αξιόλογη και θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την αξιόλογη ομάδα προσφέρω και εγώ.